Κύριε Τσακαλώτο, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που είμαστε και οι δύο εδώ σήμερα, γιατί πιθανώς θα μου λύσετε μία απορία που με βασανίζει. Αναφέρομαι σε μία πρότασή σας σαν αρχηγό των 53 πριν από ένα χρόνο με τίτλο «Συμβολή στο κυβερνητικό πρόγραμμα» και διαβάζω κατά λέξη από την Καθημερινή 8 Πέμπτου του 23. Και λέω, διαβάζω, «Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης θα υιοθετηθεί η χρησιμοποίηση τοπικών μέσων πληρωμής, εντός παρενθέσεως τοπικά συμπληρωματικά νομίσματα, ώστε να καλυφθούν τα κενά διαθεσίμων τραπεζών, χρηματοδοτήσεων κλπ. Κλπ.» Πάντα ήθελα να σας ρωτήσω τι εννοούσατε με τοπικά συμπληρωματικά νομίσματα και να τώρα έχω την ευκαιρία. Λοιπόν, έγινε πολλή συζήτηση γι' αυτό. Αυτό ήταν σε ένα συλλογικό κείμενο. Τα τοπικά νομίσματα στην αγγλική γλώσσα δεν λέγονται local currencies, λέγονται community currencies. Και για να δείτε πόσο άδικη ήταν όλη η κριτική που έγινε, σας λέω να πάτε στο Wikipedia και να βάλετε community currencies να δείτε τι είναι. Στο πανεπιστήμιο τα ζευγάρια που είχαν, για παράδειγμα, παιδιά και δεν θέλουν να πληρώσουν για babysitting, είχαν ένα σύστημα που ήταν community currency. Δηλαδή έπαιρνες κάποια credits, κάποιες πιστώσεις, άμα τις χρησιμοποιούσες, μετά κάποτε έπρεπε να το ξαναβάλεις κάνοντας εσύ babysitting. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Βλέπω τον καθηγητή Φέδεστο να κουνάει το κεφάλι του. Ξέρει για αυτά τα πράγματα. Και αυτό, λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης, έγινε ένα αν έπαιρνα ένα ευρώ για κάθε δημοσιογράφο πολιτικό που είπε ο Τσακαλώτος λέει για τα τοπικά νομίσματα, τώρα θα ήμουν στις Μπαχάμες, δεν θα ήμουν μαζί σας.